θέαμα στο ενετικό λιμάνι των Χανίων είναι εντυπωσιακό. Τα κύματα χτυπούν μανιασμένα από το φρούριο του Φυρκά μέχρι το φάρο. Οι καταστηματάρχες βρέθηκαν θεατές στο ίδιο έργο. Κάποιοι προστάτευσαν με αυτοσχέδιες κατασκευές τις επιχειρήσεις τους. Άλλοι δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την ένταση των φαινομένων. Να μας έχουν μια κατασκευή που να αντέχει αυτό το πράγμα. Τα κύματα ήταν εκεί χθες. Μέχρι την πλατεία Συντριβανίου. Ακριβώς, όχι πια πλατεία, σαλισίδες πέρα. Αυτά τα ξύλα είναι το 1/3, τα είχαν τα κλέψαν όλοι, ήρθαν με τα φορτηγά, το πρώτο τα πήρανε. Για τα μπλόκια έξω να βάλουνε. Οι εικόνες είναι γνώριμες για το ενετικό λιμάνι των Χανίων. Η θάλασσα για μια ακόμη φορά φτάνει μέχρι τα καταστήματα. Μέσα μπαίνει, από την πίσω μεριά βγαίνει. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι κάθε χρονιά. Δεν θέλουμε αποζημίωση εμείς. Εμείς θέλουμε να μας αφήσουν τα μαγαζιά μας ανοιχτά. Να δουλέψουμε. Αυτό θέλουμε. Ούτε αποζημίωση θέλουμε ούτε τίποτα. Ούτε καθαριότητα. Όλα τα κάνουμε εμείς. Το πρωί μέχρι το βράδυ με ένα φτιάρι είμαστε. Μέχρι και ψάρια βγήκαν στη στεριά. Καλαμάρι. Ψάρι, τόσο. Η φουρτουνιασμένη θάλασσα ξέβρασε από φερτά υλικά μέχρι άμμο, φύκια και θαλασσινά. Με το Θεό δεν μπορεί κανεί να τα βάλει. Εγώ πάντως είμαι πολλά χρόνια εδώ σε αυτή την περιοχή, είδα πρώτη φορά το νερό να βγαίνει απάνω στον δρόμο. Δεν το έχω ξαναδεί. Βούλιαξε και ένα βαρκάκι μικρό εδώ. Το παλιό λιμάνι μοιάζει αφημένο στο έλεος των ανέμων. Οι καταστηματάρχες επαναφέρουν το θέμα της προστασίας του με την τοποθέτηση κυματοθραυστών. Όταν είχαν φτιάξει τα μπλόκια, για κάποια χρόνια ήταν καλά το λιμάνι, δεν γίνονταν οι καταστροφές. Τώρα κοιτάτε τι γίνεται. Ακόμα και τώρα που έχουν απομακρυνθεί, κάτι κάνουν. Αν δεν είχαν μπει, θα ήταν ζωντανά στα άλλα μαγαζιά μέσα στη θάλασσα. Τα μπλόκια κάμανε πολύ καλό, αλλά τώρα θέλουν αναβάθμιση, έχουν κάτσει τα μπλόκια. Πρέπει να τα... Αυτά τα είναι όμως η περιφέρεια δουλειά του κράτους. Να έρθουν αυτοί οι επιστήμονες που βγάλουν τα στέγαστρα, να δούνε πώς αντέξουν τα καινούργια μελέτη που κάνουν. Δεν είδαμε κανέναν να έρθει να δει εδώ τι γίνεται. Το κόστος των καταστροφών στις επιχειρήσεις εστίασης του ενετικού λιμανιού δεν είναι τόσο όσο η ζημιά που υφίστανται οι ιδιοκτήτες τους, που είναι αναγκασμένοι να βάζουν λουκέτο κάθε φορά που πνεωνθεί ελώδης άνεμοι.